Το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την δημιουργία μιας επιτροπής προκειμένου να επανεξετάσει τους δικαιούχους και το καθεστώς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η βασική αιτιολογία που χρησιμοποίησε ήταν ότι θα πρέπει να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Από το πρώτο εισηγητικό σημείωμα αυτής της επιτροπής διαφάνηκε σε ποια πορεία και σε ποια κατεύθυνση θα είναι και το πόρισμα των εργασιών της, καθώς περιέγραφε ότι ένα 30 με 35% των ειδικοτήτων που υπάρχουν στην υπάρχουσα κατάσταση θα πρέπει να απενταχθούν. Έτσι, η χορήγηση του επιδόματος συνδέθηκε με την πορεία και το έργο αυτής της Επιτροπής. Παρατηρήθηκε σε διάστημα 4 χρόνων μια σειρά από τροποποιήσεις, οι οποίες παρέτειναν το έργο της Επιτροπής, με αποτέλεσμα και οι δικαιούχοι συνάδελφοι του ανθυγιεινού επιδόματος να βρίσκονται σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε ένα καθεστώς αγωνίας και αναμονής, καθώς γίνανε 6 νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιήσεις προκειμένου να παραταθεί το έργο αυτής της Επιτροπής και από το 2018 με αυτές τις ρυθμίσεις φτάσαμε στις 31 δεκάτου του 2021. Η τελευταία ρύθμιση που είχε γίνει με τον νόμο 48/11/21 έδινε παράταση μέχρι 31 δεκάτου και αυτή η παράταση σήμερα που μιλάμε δεν έχει ανανεωθεί, παρότι επισήμως το έργο της Επιτροπής δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι έχουν αφήσει μετέωρους, εργαζόμενους και υπηρεσίες για το τι μέλη γενέστε, και όλα αυτά παρότι ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης σε συνάντηση παρέμβαση του Συνδικάτου ΤΑ Αττικής, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορύδης σε συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ, δεσμεύτηκαν αμφότεροι ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε αυτή η ρύθμιση, ούτε υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις, μείνανε μόνο σε αυτή την αόριστη δέσμευση ότι το θέμα θα λυθεί. Θεωρούμε ότι η στάση που έχουν κρατήσει δεν είναι τυχαία, γιατί και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης στις συναντήσεις παραδέχτηκαν ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια της το πόρισμα της Επιτροπής. Οπότε λίγο πολύ ο κύβος ρίφθη και η αντίστροφη μέτρηση για το πετσόκομα των βαρέων και ανθυγιεινών έχει ξεκινήσει. Σε site που ασχολείται με τα θέματα της αυτοδιοίκησης είδαμε την Παρασκευή να δημοσιεύεται ένα μέρος από αυτό το πόρισμα. Τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε είναι τα εξής. Καταρχήν, υλοποιείται η περικοπή του 30% των ειδικοτήτων, αφού από 91.000 ειδικαιούχοι στην κατηγορία των 150 ευρώ πάνε στους 62.000 δικαιούχους. Το 1 τρίτο δηλαδή των συναδέλφων που έπαιρναν το ανθυγιεινό επίδομα ή θα κατεβούν κατηγορία ή θα απενταχθούν από το καθεστώς. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση στα δύο σενάρια που βγήκαν στη δημοσιότητα δεν αλλάζει το δημοσιονομικό κόστος. Συγκεκριμένα, στη σημερινή κατάσταση το κόστος για το ανθυγιεινό επίδομα είναι 175 εκατομμύρια ευρώ και στα δύο σενάρια που προτείνει η Επιτροπή κυμαίνεται μεταξύ 174 ή 176 εκατομμύρια ευρώ. Στην πραγματικότητα, όποιο κι αν είναι το σενάριο που θα επικρατήσει, δεν θα πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για μια ανακύκλωση των χρημάτων τα οποία ήδη δίνονται, απλά αλλάζοντας κάποιες κατηγορίες των δικαιούχων ή, ξαναλέω, βγάζοντας κάποιους έξω. Τρίτον, μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων, από ό,τι φαίνεται από το πόρισμα το όπως έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, είτε πέφτουν οικονομικά, αλλά το πιο σημαντικό
επειδή η παραμονή τους ή όχι στο καθεστώς είναι αποτέλεσμα μιας βαθμολόγησης που έχει κάνει αυτή η επιτροπή, αυτό που στην πραγματικότητα βρίσκεται και πίσω από το οικονομικό στοιχείο είναι ότι υποβιβάζεται το καθεστώς ανθυγιεινότητας και επικινδυνότητας μια σειρά από επαγγελμάτων, ειδικοτήτων που υπάρχουν σήμερα στους Δήμους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη μελλοντική απένταξή τους και από το καθεστώς ασφάλισης όσον αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τέταρτον, το πόρισμα αριστοτεχνικά επιχειρεί να πετύχει μια σαλαμοποίηση, ένα διαχωρισμό των εργαζομένων, προκειμένου να εμφανιστούν προοδευτικά στοιχεία δίθεν αυξήσεων ποσών, αλλά ο ουσιαστικότερος στόχος είναι να διαιρέσει τους εργαζόμενους προκειμένου να περάσει το σχέδιό της, υπονομεύοντας τον αγώνα της. Σε αυτό φιλοδοξούν να συμβάλλει και οι δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία έχουν ήδη νομοθετηθεί με το νόμο έκτρωμα του κυρίου Χατζηδάκη όσον αφορά τα σωματεία και τις απεργίες. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εμείς θέλουμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία θα ζητήσουμε να υιοθετηθούν και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο ομοσπονδιών και τριτοβάθμιο οργανώσεων. Ζητάμε λοιπόν καταρχήν να υπάρξει άμεση ρύθμιση, κάλυψη συνέχισης της καταβολής του επιδόματος, είτε για τους Δήμους στους οποίους έχει περικοπεί το επίδομα, είτε στους Δήμους που έχει δοθεί την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η νομοθετική ασάφεια. Δεύτερον, ζητάμε να δώσει επίσημα η κυβέρνηση το πόρισμα στη δημοσιότητα, προκειμένου να γίνει γνωστό το σύνολο του σχεδιάσμου της. Τέταρτον, επιμένουμε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να υπάρξει περικοπή του ανθυγιεινού επιδόματος, ούτε όσον αφορά το ποσό, ούτε όσον αφορά τις ειδικότητες, των αντίον θα πρέπει και άλλες κατηγορίες εργαζομένων να προσθεθούν και να ενταχθούν στο καθεστώς αυτό. Καλούμε τους συναδέρφους σε όλα τα σωματεία να σημάνει συναγερμός απέναντι σε αυτή την επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις ενός σημαντικού κομματιού του κλάδου, απέναντι σε ασφαλιστικές και οικονομικές κατακτήσεις της προηγούμενης περίοδου που θέλει η κυβέρνηση με μια μονοκοντιλιά να τις βάλει στην άκρη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στα συλλαλητήρια που οργανώνουν εργατικά κέντρα ομοσπονδίες την 5η στις 4 του Νοέμβρη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου βασικά ζητήματα είναι ακριβώς αυτά: η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η κατάργηση του νόμου εκτρώματος του κυρίου Χατζηδάκη.